Καλημέρα, τι γίνεται. Καλημέρα! Δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται με το πρωινό ξύπνημα μέσα στη φύση. Ειδικά όταν είσαι δίπλα στο ποτάμι και ακούς το νερό. Σήμερα θα περιηγηθούμε σε όλους τους χώρους κατασκήνωσης και θα δούμε όλες τις δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά της Ελπίδας. Ζαχαρίας Αντωνιάδης, ο Γενικός Έφορος των Προσκόπων στην Ελλάδα. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, Ζαχαρία, πες μας δύο λόγια για την Ελπίδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη δράση εφήβων η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για πάνω από 1000 παιδιά και 200 ενήλικα στελέχη. Για να καταλάβεις, έχουμε περπατήσει αυτή τη στιγμή τα τέσσερα σημαντικότερα βουνά της Πελοποννήσου, τον Μπάρνονα, τον Μέναλο, τον Ταΐγετο και τον Χελμό, και καταλήξαμε εδώ στις όχθες του Αλφιού, όπου κατασκηνώσαμε όλοι μαζί για να ζήσουμε στιγμές πραγματικά συναδέλφωσης, στιγμές περιπέτειας, που πιστεύουμε ότι θα διατηρήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις σε όλα αυτά τα παιδιά. Έχω να σου πω επίσης ότι ο χώρος που διαλέξαμε αυτή τη φορά δεν είναι καθόλου τυχαίος. Διαλέξαμε να έρθουμε στην Πελοπόννησο μετά από 10 χρόνια. 10 χρόνια τα οποία έχουν να μας θυμίζουν ότι το 2007, εδώ στον ευρύτερο αυτό χώρο, φωτιές φρικτές δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στην περιοχή. Εμείς βρισκόμασταν εδώ και τότε. Αλλά τότε, όπως καταλαβαίνεις, για να βοηθήσουμε, αυτή τη στιγμή για να φέρουμε την αισιοδοξία, να φέρουμε την ελπίδα. Γι' αυτό και η δράση μας λέγεται Ελπίδα. Ωραία, και η Ελπίδα πόσα χρόνια γίνεται? Ελπίδα κλείνει 15 χρόνια. Το 2002 ξεκίνησε, αλλάζει κάθε φορά προορισμό και γίνεται περίπου κάθε 4 χρόνια. Τα παιδιά εδώ είναι από όλη την Ελλάδα? Είναι από όλη την Ελλάδα, από την Κομοτηνή μέχρι κάτω την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο. Είναι έφηβοι οι οποίοι δεν γνωριζόντουσαν μέχρι χθες και ήρθαν εδώ, γνωρίστηκαν και ζούνε μαζί, περνάνε καλά και ξέρεις, είναι αυτό το πνεύμα που έχουμε εμείς στους προσκόπους. Μαζευόμαστε σε ένα σημείο και μετά από δύο μέρες αισθανόμαστε ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Φαντάζομαι το αναγνωρίζεις και εσύ, λόγω του ότι είσαι και εσύ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, το έχω ζήσει αυτό προσωπικά. Απλώς μου αρέσει όπως τα λες και όπως τα περιγράφεις και ελπίζω μέσα από τις εικόνες θα μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Αλλά η αλήθεια είναι και αυτό που λέω πάντα είναι ότι αν δεν το ζήσεις, δεν το καταλαβαίνεις με τίποτα. Υπάρχει μια ενέργεια και ένα δέσιμο που δεν περιγράφεται με τίποτα. Αυτό ακριβώς. Πιστεύω ότι αν κάποιος, έστω και για λίγο, περάσει στιγμές μαζί μας, θα του μείνουν αναλύωτες. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό του θα εντυπωθούν και κυρίως αυτό που έλεγα και χθες στα παιδιά, μέσα στην καρδιά. Και αν μείνει κάτι μέσα στην καρδιά, σίγουρα ό,τι και να γίνει δεν το ξεχνάς ποτέ. Και ποντάρουμε σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ωραία, και τι θα έλεγε σε κάποιο έτσι νεαρό που λέει, α, να πάω προσκόπου, να πάω... Δεν θα έλεγα να το σκεφτεί καθόλου. Να έρθει, να περάσει έστω και λίγο μαζί μας και πίστεψέ με, δεν θα το μετανιώσει. Όχι απλά δεν θα το μετανιώσει. Θα παρακαλάει μετά να μην είχε χάσει τόσο χρόνο που ήταν μακριά μας. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ευτυχή. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε και πίστεψέ με, μότο μας είναι και το δικό σου. Για το καλύτερο εφόδιο είναι η καλύτερη μας διάθεση. Και η διάθεση φαίνεται εδώ γύρω. Ωραία, τέλεια. Καλά. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Καλημέρα.
Η κατασκήνωση είναι χωρισμένη σε 4 σκηνίες. Κάθε μία έχει το όνομα ενός βουνού της Πελοποννήσου. Η κάθε μία από αυτές κάθε μέρα κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, ο Πάρωνα σήμερα έχει περάσει απέναντι και κάνει δραστηριότητες Scout War. Βασικά είναι παιχνίδια. Scout War από Survivor. Βασικά ο Survivor είναι από το Scout War. Άρα πρώτο βήμα είναι η διάσκηση του ποταμού Αλφιού. Έχει λίγο ρεύμα το ποτάμι, αλλά έχουν πει σκοινιά για να διευκολύνουν τη διάσκηση. Απέναντι. Έβαλα την τσάντα ψηλά, την μπανάνα στον ώμο, φοράω μαγιό, φοράω παπουτσάκια νερού, είμαι έτοιμος, έσω έτοιμος. Έχει ρεύμα το ποτάμι, αλλά σιγά σιγά περνιέται. Περάσαμε! Τι γίνεται? Καλά. Σε θυμάμαι από ρεγκάτα, ίσως. Από ρεγκάτα, ναι βέβαια. Πρέπει να πάρετε το σημαίακι. Ωραία. Κερδίζει η κοινότητα με τις περισσότερες πόντες. Πες φώναζε. Να μεγαλύτερα θα βαστήσουν αυτό. Να μην σχεδότερη. Από κουσιά της μαμάς, από μικρό παιδί στο άλλο. Σοβαρά. Είμαστε μαζί, πως το λένε και στη ρεγκάτα. Ναι. Ωραία. Πάνω! Λοιπόν, το λέω μία και τελευταία φορά. Πρέπει να κάνετε μία σειρά ή έξω. Και απλά κρατάτε το σκηνή. Αυτοί που είναι μέσα στη βάρκα, η οποία θα είναι δύο άτομα, τους πάμε μέχρι τη μέση και πρέπει μετά να τραβήξουν το σκηνή για να βγουν από τη βάρκα και να πάρουν το σημαίακι που θα στήσει ο Πάνος τώρα. Όλοι φοράτε στο σύμπιο. Όποιος μπει στη βάρκα φοράει στο σύμπιο. Καπέλα και αντιλιακό. Δύναμη. Δύο, δυόμισε, τρία. Εδώ έχει υπέρ Στίβο Μάχης, Survivor Style. Και μετά θα...
δύο, τρία. Λίγο πριν, όμοι. Μαρία. Γεια. Επαναφορά! Αριστερά τώρα, αριστερά! Αριστερά! Μπήκε! Καλή όρεξη! Τι κάνουμε, καλή όρεξη! Γεια! Βίντεο βγάζει τώρα. Α, ωραία! Έλα, έλα, αυτό είναι λίγο βραγμένο. Βασίλη! Λοιπόν, τέλεια! Καλή φάση το! Scout War, δηλαδή το προσκοπικό Survivor. Πάμε τώρα πάλι απέναντι. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε κάποιο άλλο σημείο της κατασκήνωσης, κάποια άλλη δραστηριότητα.